Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο στο στούντιο της Crete TV τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην καλώς Κρήτη. Είστε κατά το ίμιση κριτικός. Να τα πούμε και αυτά. Ναι, ρέπετε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ήδη έχετε κάνει τις πρώτες σας επαφές, έχετε ξεκινήσει από το Λασίθι, θα ακολουθήσουν και άλλες σταθμοί, Ρέθυμνο και Χανιά. Θέλω λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που εισπράτετε από τη διάδρασή σας με τον κόσμο, τι σας λένε. Κοιτάξτε, έχει διαφορές η Κρήτη από άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχει όμως και πολλά κοινά, δηλαδή ακρίβεια είναι ένα κοινό σε όλη την Ελλάδα, πλήττει εισοδήματα, έχει καθυλώσει μισθούς, τους τρώει τους μισθούς. Η στεγαστική κρίση και εδώ υπάρχει, αλλά υπάρχει και η εγκατάλειψη περιφέρειας σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, από το Λασίθι ξεκινώντας, είναι όλο το θέμα του ΒΟΑΚ, που καθυστερεί πάρα πολύ. Πήγα σε Τιάρα, το ξανάλυσε για μια φορά το δρόμο αυτόν. Είναι η υγεία, που είναι εξαιρετικά προβληματική σε διάφορα σημεία του νησιού. Και από εκεί πέρα υπάρχει το μεγάλο θέμα του κατά πόσο υπάρχει κράτος, τραπεζικό σύστημα κλπ. Για τη μεγάλη και τριχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι μισοί επιχειρηματίες και οι αγρότες. Δεν υπάρχει. Κράτος και τραπεζικό σύστημα υπάρχει μονάχα για 100-200 επιχειρήσεις, όσες περίπου θα μοιραστούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Τσίπρα, επειδή κυριαρχεί έτσι στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, κυρίως η εσωτερική ατζέντα και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταυτίσει την ψήφο με ψήφο διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Εσείς έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι πλέον θεωρείτε, εκτιμάτε ότι η δεύτερη θέση έχει κλειδώσει. Ναι. Πιστεύετε ότι θα επαληθευτεί έτσι αυτή η αίσθησή σας? Νομίζω έχει λήξει αυτή η συζήτηση εδώ και τουλάχιστον ένα δίμηνο. Δηλαδή από όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα μπορεί να έχουν αρνητικά στοιχεία, αλλά έχουν και θετικά στοιχεία για μας. Ήταν θέμα αυτό πριν 3-4 μήνες, δεν νομίζω ότι είναι πλέον. Το θέμα είναι πού θα φτάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και πού θα φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το καλύτερο για μας σενάριο και στόχος είναι να μαχούμε και το δύο μπροστά, γιατί αυτό σημαίνει μια ορισμένη πολιτική ανατροπή. Και καταρχάς θα πάψει η Νέα Δημοκρατία αυτή την απίστευτη αλαζονία του 41%. Δεν μπορεί να απαντάει τα πάντα, την ακρίβεια. Της το έδωσε όμως ο κόσμος το 41%. Αυτό λέω. Της το έδωσε ο κόσμος το 41% όπως το έδωσε πριν ένα χρόνο. Δεν μπορεί απάντηση σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει, είτε αυτό είναι η ακρίβεια, είτε είναι η συγκάλυψη στα τέμπη, να είναι ότι πήραμε 41%. Το πήραν 41%, πρέπει να απαντάνε συγκεκριμένα προβλήματα. Σε περίπτωση λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος, αλλά με μεγάλη διαφορά, αυτό τι ανάγνωση θα έχει την επόμενη μέρα? Καλά, εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια μικρή διαφορά. Αυτό είναι ο πολιτικός στόχος. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, αν βρεθούμε και δύο με το δύο μπροστά, θα σημάνει πολιτικές εξελίξεις. Δεν θα παραμείνουν τα πράγματα ίδια. Είναι ένα ποστό με το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε καν να συγκροτήσει κυβέρνηση. Θα πάψει αυτή η αλαζονία, θα νιώσουν την εκλογική μας ανάσα και γι' αυτό προσπαθούμε. Άρα... Σε ποιο κοινό απευθύνεται ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ του Στεφάνου Κασελάκη εννοώ. Κοιτάξτε, ας το πούμε ανάποδα. Ποιος κόσμος ωφελείται την πολιτική Μητσοτάκη? Νομίζω ωφελούνται αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή μερικές δεκάδες οικογένειες ή μερικές εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις που μοιράζονται σήμερα την πρόσβαση σε αυτό που είναι τραπεζικό σύστημα ή ταμείο ανάκαμψης ή διάφορες απευθείας αναθέσεις και ένα πελατειακό σύστημα γενικότερα που δεν είναι παραπάνω από ένα 10-15% του ελληνικού λαού. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάθε συμφέρον, γιατί η χώρα σήμερα βρίσκεται σε αδιέξοδο, ό,τι και αν υποστηρίζει η κυβέρνηση, έχουν συμφέρον από μια αλλαγή πορείας της χώρας, αλλαγή πολιτικής δηλαδή. Δεν είναι ότι έχουμε προβλήματα και η κυβέρνηση προσπαθεί όχι τόσο καλά να τα αντιμετωπίσει. Έχουμε συνδιαρκή επιδείνωση των προβλημάτων. Ζούμε χειρότερα από το 2019. Ναι. Εγώ σας το έθεσα το ερώτημα στη βάση ότι σας χρεώνουν ότι απευθύνεστε σε ένα απολιτικ κοινό. Όχι, στους πάντες απευθυνόμαστε. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που είναι γενικά δημοκρατικός κόσμος και καταγραφόταν για πολλές δεκαετίες στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστά του 52% και πολύ μεγαλύτερα, αυτός ο κόσμος σήμερα προφανώς δεν εκφράζεται κυρίαρχα από κάποιο κόμμα, όπως παλιότερα από το ΠΑΣΟΚ ή αργότερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να καλυφθεί. Είτε καλυφθεί κατά κύριο τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε καλυφθεί μέσα από διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικά και προκύψουν αργότερα νέα μορφώματα. Αλλά πάντως αυτός ο κόσμος, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα μπροστά μας μετά τις ευρωεκλογές, πρέπει κάπως να εκφραστεί, να αποκτήσει προοπτική ξανά. Ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη Ελλάδα. Επιστολική ψήφος. Ναι. 12.000 εκλογές έχουν ψηφίσει ήδη. Πάνω από 200.000, αν δεν κάνω λάθος, έχουν στα χέρια τους το αντίστοιχο υλικό. Τη θέση σας θέλω και αν θέτετε θέμα αξιοπιστίας.
υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας με βάση όσα έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών σαν κομματικό μαγαζί και αποδείχθηκε αυτό από το σκάνδαλο με τα email της κ. Ασημακοπούλου. Από εκεί πέρα, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο είχε πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν ήταν μόνο για τους ομογενείς, ούτε ήταν μόνο για ανθρώπους που πραγματικά είχαν ανάγκη να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Διευρύνθηκε σε όλο τον πληθυσμό. Δηλαδή, ακόμη και αν έχεις το εκλογικό τμήμα απέναντι από το σπίτι σου, μπορείς να ψηφίσεις επιστολικά. Και αντίθετα, κόσμος που δεν θα ξέρει που βρίσκεται μετά από 40 μέρες, το μεγαλύτερο μέρος των νέων δηλαδή, που εργάζονται σε τουριστικές περιοχές, απλά δεν θα πάει να ψηφίσει. Άρα, ωφελούνται κάποιες ηλικιακές ομάδες σε βάρος της νεολαίας. Άρα, σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, εσείς λέτε ναι, τρόπον τεινά, υποπροϋποθέσεις και συγκεκριμένους. Επί της αρχής υποπροϋποθέσεις. Και δεν έχει εξασφαλιστεί καν το αδιάβλητο, η μυστικότητα, η μεσότητα της ψηφοφορίας. Αυτά στο Σύνταγμα είναι πιο ψηλά από τη δυνατότητα, έστω και επιστολικά, να ψηφίσεις. Γι' αυτό άλλωστε έχει εφαρμοστεί σε πολύ λίγες χώρες. Άρα, είτε εφαρμόζουμε σωστά, όπως πρέπει, ή αλλιώς να μην εφαρμοστεί καθόλου. Λοιπόν, συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ το σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εμείς ως χώρα τι κάνουμε και τι όπλα έχουμε στα χέρια μας. Γιατί αυτό το θέμα είναι ευρωπαϊκό, έτσι. Ναι, είναι διεθνές. Είναι, καταρχάς, είναι μια συμφωνία που έχει διεθνή ισχύ, να το πούμε έτσι. Έχει συνέπειες όποιος την παραβεί. Ένα από τα δύο μέρη που θα την παραβεί. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από τις φάσεις που έχει περάσει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα. Πέρασε μια πρώτη φάση προ-ΖΑΕΦ, που χαρακτηρίζεται από την επιστολή Καραμαλή το 2005 προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπου αποδεχόταν μια λύση να ονομάζεται από τους πάντες και από την ίδια τη γειτονική μας χώρα ως Δημοκρατία της Μακεδονίας σκέτο, όλους δηλαδή πλην Ελλάδας, και τις τοποθετήσεις της Δώρας Μπακογιάννη, ότι περίπου δεν έχει νόημα να κοντραριζόμαστε γι' αυτό. Περάσαμε σε μια δεύτερη φάση που δεν πιστεύαν ότι εμείς θα καταφέρναμε και τη συνταγματική αναθεώρηση και το έργο όμνες. Μία ονομασία δηλαδή για τους πάντες, για εμάς, για αυτούς και όλο τον υπόλοιπο πλανήτη και τον ΟΗΕ. Όταν το καταφέραμε και αυτό, πρέπει να βρει κάτι για να χαρακτηρίσει τη συμφωνία κακή. Mm-hmm. Τη χαρακτήρισε κακή, υποσχέθηκε παρόλα αυτά αυτήν η συμφωνία του κράτους και όμως δεν την τήρησε. Και αυτό που δεν τήρησε είναι τα μνημόνια και άλλες πλευρές που είναι υποφελείς για την Ελλάδα. Ποτέ δεν τόλμησε κανένας τέλεχος της κυβέρνησης να πει ότι δεν υπογράφουμε τα μνημόνια γιατί δεν είναι υποφελή για εμάς. Φέρατε και πρόταση νόμου για να ψηφίσουν τα μνημόνια. Ήταν υποφελή και είναι υπόλογη η κυβέρνηση γιατί 5 χρόνια τώρα δεν το υπογράφει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι είχαμε υποχρέωση να υπογράψουμε τα μνημόνια. Γιατί δεν πέρασαν 5 χρόνια. Και ήταν και υποφελή για τη χώρα. Άρα έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση για την αναταραχή που υπάρχει τώρα στα Βαλκάνια και σε ολοαλβανικές σχέσεις και με τη Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί. Αλλά πάντως είναι τεράστια κολοτούμπα από το καταγγέλλω τη συμφωνία των Πρεσπών στο καλούμε τη Βόρεια Μακεδονία να την τηρήσει. Πάντως δηλαδή, η κυρία Μπακογιάννη αποδέχθηκε αυτή την κριτική ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν ψηφιστεί και νωρίτερα. Ωστόσο, είπε ότι στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος, διότι ως χώρα ετεροπροσδιοριζόμαστε. Ναι, τώρα αρχίζουν και λέγονται συγγνώμες. Και είναι και κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησε συγγνώμη για τη στάση που κρατήσαν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι λίγο αργά. Αλλά η στάση ακόμη και για τα μνημόνια ότι τα κρατάμε σαν διαπραγματευτικό ατού δεν βγάζει πολύ νόημα. Ξέρετε, όταν είναι υποφελή για τη χώρα, τους απειλούμε με τι, ότι δεν θα υπογράψουμε κάτι που είναι υποφελές για την Ελλάδα. Μοιάζει λίγο με το θα βγάλω το παπούτσι να σε χτυπήσουμε την κάλτσα, δηλαδή. Το θέμα είναι αν επιμένουν να θέτουν αυτή τη συμφωνία οι γείτονες, εμείς τι κάνουμε. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια σοβαρή στάση καταρχάς. Δηλαδή, δεν απαντιέται ο εθνικισμός αυτή τη στιγμή της νέας κατάστασης που υπάρχει στη Βόρεια Μακεδονία. Με δικό μας εθνικισμό, με μια συγκροτημένη υπεύθυνη στάση και να κάνουμε αυτά που δεν κάναμε τώρα εδώ και 5 χρόνια και να προσπαθήσουμε να αναγκάσουμε βέβαια στη Βόρεια Μακεδονία να αποδεχτεί τη συμφωνία. Κυρώσεις. Κυρώσεις πρέπει να παραβούν τη συμφωνία για να υπάρξουν οι κυρώσεις. Mm-hmm. Δεν έχουν παραβεί ακόμη τη συμφωνία. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Εξαιρετικά ανησυχητικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο στην ουσία να ακυρώσουν τη συμφωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, τα βασικά ζητούμενα για εσάς αυτών των ευρωεκλογών ποια είναι? Είναι ευρωεκλογές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά κρίσιμες. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμες και για τη χώρα, έστω και δεν κρίνεται το Εθνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει πολιτική στη χώρα μας. Προφανώς αυτό θα γίνει κάποια στιγμή πλέον με βουλευτικές εκλογές. Αλλά σε αυτή την πορεία είναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές και είναι κρίσιμες και για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει βρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο, το ομολογούν πλέον πλήθος ηθινόντων μην και πρώην της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεωπολιτικά αυτοκτονεί με αυτά που κάνει γύρω από την Ουκρανία, πραγματικά αυτοκτονεί και το πληρώνουμε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι, ενεργειακά, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία ειρήνευσης και άγεται και φέρεται από τις ΗΠΑ. Στην οικονομία δεν πάνε καλά τα πράγματα, αυτό λένε οι ηθήνοντες, και έχει χτιστεί ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι η κοινωνία των 2/3, δηλαδή 1/3 φυτοζωή.
Η δε Ελλάδα, λόγω αυτής της απόκλησης βορρά-νότου, η μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει βρεθεί στις τελευταίες θέσεις της Ανατολικής Ευρώπης, κάπου κοντά στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία. Άρα, ένα κοινωνικό μοντέλο συνολικά στην Ευρώπη που δεν συγκινεί πια κανέναν. Και γι' αυτό θα ανέβει και η ακροδεξιά, δυστυχώς. Αυτό σας προβληματίζει από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, θα προτιμούσα να υπάρχει ένας αντίλογος από προοδευτική αφετηρία στην Ευρώπη, που σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον ενιαίος και συγκροτημένος. Δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο άλλο κόμμα αριστερό. Να υπάρχει ένας ενιαίος προοδευτικός αντίλογος για όλα αυτά τα θέματα που σήμερα δεν υπάρχει και γι' αυτό μπορεί και ψαρεύει στα θολά νερά ακροδεξιά. Που να σημειώσω, όπου ανεβαίνει στα πράγματα, όπως στην κοινωνική Ιταλία, εφαρμόζει τα ίδια και χειρότερα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν διαφέρει πολύ. Η αποχή σας προβληματίζει? Θα μεγαλώσει δυστυχώς και η αποχή. Υπάρχει μια γενικευμένη. Καλά, υπάρχει μια αντίληψη του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι οι ευρωεκλογές δεν θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Δεν τη θεωρώ άδικη αυτή την αντίληψη, έτσι όπως έχουν γίνει μέχρι τώρα τα πράγματα. Έχει και χαμηλή, ξέρετε, αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι το ίδιο δημοκρατικές διαδικασίες με αυτές που υπάρχουν, ας πούμε, ανάμεσα στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία στη χώρα. Και ειδικότερα στην Ελλάδα υπάρχει μια γενική αναξιοπιστία όλου του πολιτικού συστήματος, που είναι και το μεγάλο στοίχημα μπροστά μας να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Οι δικές σας προτεραιότητες, η δική σας στόχευση ποια είναι? Προσωπικά εννοείται. Ναι, προσωπικά, σε περίπτωση εκλογής προφανώς. Προφανώς να εκλεγώ. Εγώ αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι, όντως υπάρχει μια εικόνα της πλειοψηφίας των μέχρι τώρα εκλεγέντων ευρωβουλευτών, στο παρελθόν μιλάω, πλειοψηφίας όχι όλων, ότι εκλέγονται κάπου στην Ευρωβουλή και εξαφανίζονται κάπου στις Βρυξέλλες. Η δουλειά του ευρωβουλευτή. Δυστυχώς υπάρχουν και επίσημα στοιχεία σε σχέση με το έργο που παράγουν και είναι απογοητευτικά. Και θέλω να πω ότι η δουλειά του ευρωβουλευτή είναι κυρίως στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να ενημερώνει τον ελληνικό λαό για ό,τι λάθος πολιτικές υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Ευρωπαϊκό Νότο και ειδικά την Ελλάδα. Και υπάρχουν τέτοιες, δεν φτάσαμε σε αυτό τυχαία. Και κυρίως για το τι μπορεί να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, αυτός που μπορεί να διεκδικήσει είναι η κυβέρνηση ελληνική. Δεν είναι οι ευρωβουλευτές. Οι ευρωβουλευτές λίγο μπορούν να διεκδικήσουν, όμως μπορούν να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό τι πρέπει να διεκδικεί η κυβέρνηση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, επειδή ήμουν και στη Θεσσαλία πρόσφατα, υπάρχει ένα τεράστιο κονδύλι κοντά στα 5 δισεκατομμύρια. Που πρέπει να διεκδικήσουμε ένα μέρος από αυτά, γιατί είναι τεράστιες καταστροφές που έχουν γίνει και ανάγκες νέων υποδομών, ή εδώ πέρα το Αρκαλοχώρι, που είναι ακόμα σήμερα, μόλις τώρα το επισκέφτηκα, και είναι περίπου η κατάσταση όπως ήταν πριν ένα χρόνο και δύο χρόνια. Τα σχολεία σε κοντέινερ, ο κόσμος έχει φύγει περίπου 3.000 μακριά, επιδότητες ενοικίονται, δίνονται, τα σπίτια διαφτιάχνονται. Ναι, έχουν περάσει 3 χρόνια, δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε κοντά μας απόψε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Να είστε καλά.